Λαμβάνουμε το κρεσέντο κινδυνολογίας από ορισμένους κύκλους, κυρίως ευρωπαϊκούς. Κάποιοι διεκδικούν τον τίτλο του πιθανού και ενδεχόμενου νεκροθάφτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια σύγκρουση, είναι σαφέστατο αυτό, σε διεθνή και υπερατλαντική και κυρίως ευρωπαϊκή κλίμακα για ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης. Δηλαδή αν η κόκκινη γραμμή της λιτότητας, την οποία έχουν υπερβεί από πάρα πολύ καιρό, από την αρχή της κρίσης και πριν, θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει. Εκεί κρίνεται όλο το παιχνίδι και σε σχέση με την χώρα μας. Εμείς θεωρούμε πως έχουμε κάνει και έχουμε κάνει πράγματι πολύ σημαντικές προσπάθειες, αναλυτικές, τεκμηριωμένες, κοστολογημένες, σε όλα τα ζητήματα τα οποία συμπεριλαμβανόταν, μάλλον περιλαμβανόταν ως τίτλοι στην συμφωνία με τις 20 Φλεβάρη. Είμαστε έτοιμοι, σε πολλά από αυτά έχει βρεθεί και κοινός τόπος και γι' αυτό σωστά και ο Πρωθυπουργός έκανε τις δηλώσεις το απόγευμα. Κύριε Βούτση, ειλικρινά, εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό που λέτε ότι κάποιοι μας πιέζουν υπερβολικά από την πλευρά της Ευρώπης, μας πιέζουν για να έρθουμε πιο κοντά στις δικές τους απόψεις, αυτή τη συμφωνία, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί του ότι λένε ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε συμφωνία, ενώ η ελληνική πλευρά λέει ακριβώς το αντίθετο. Και το λέει μάλιστα και πολύ από τα στοιχεία που έχουμε εμείς, αυτό λέμε, ότι αυτό είναι και το σωστό και πιστεύω ότι και συμφωνία θα έχουμε και την δόση θα πληρώσουμε επειδή θα έχουμε συμφωνία. Γιατί εσείς πριν από δύο μέρες είπατε ότι τη δόση αυτή που πρέπει να κατατεθεί στο Εθνές Νομισματικό Ταμείο στις 5 Ιουνίου δεν θα την πληρώσουμε. Είχα πει ότι είναι 1,6 δισεκατομμύρια εν συνόλο μέσα σε 14 μέρες προς το Δούνο του μέσα στον Ιούνιο και αν δεν υπήρχε συμφωνία είναι προφανές πως θα είχαμε τεράστια δυσκολία, δεν θα μπορούσε να πληρωθεί. Η βεβαιότητά μας είναι ότι θα έχουμε συμφωνία και με αυτή την έννοια ξέρετε θα πληρωθούν και αυτές οι δόσεις. Ξέρετε περίπου πότε θα την έχουμε? Αυτό είναι θέμα προφανώς λίγων ημερών. Θα μπορούσαμε από χθες και προχθές και μπορούμε να την έχουμε στις πρώτες μέρες της άλλης εβδομάδας εάν δεν υπάρχουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, κολλήματα από ορισμένες πλευρές. Έλεγα τώρα στον συνάδελφό σας, τον κύριο Κοβέο, ενώ ερχόμουν με το αυτοκίνητο, με πήρανε τηλέφωνο από τους εκπροσώπους μας, τα Brussels Group, νεότερα, ας πούμε, σύντροφοι εκεί που έχουν πάει, εμπειρογνώμονες, και μου λένε, ξέρετε, βάζουν και το θέμα των εκλογικών δαπανών και του νόμου για την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Με τους λέμε, συγχωρείτε, το Νοέμβριο ψηφίσαμε και μάλιστα ψηφίσαμε από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία και συμβατό με την συνθήκη Γκρέκο που είχε έρθει, το νομοσχέδιο, βεβαίως όχι σε όλα του. Υπήρχαν στοιχεία τα οποία είναι απαράδεκτα για να μπουν, ας πούμε, σε αυτό το. Και πριν από μία ώρα, σας λέω, σας το λέω και ο Σίδης, τους είπανε ότι και από αυτού λοιπόν να ξεκινήσουμε μία συζήτηση. Κάτι πράγματα σας λέω. Θέλετε τα οποία πείτε, δεν στέκονται δηλαδή πουθενά. Όχι, θέλετε να τίποτα. Πείτε. Τεχνητή καθυστέρηση είναι αυτό το πράγμα. Ενώ δεν ξέρω και εγώ τι να σας πω. Δεν γίνεται. Τι να σας πω. Πολιτική σύγκρουση γίνεται, γι' αυτό σας λέω. Είναι μία πολιτική αντιπαράθεση πάνω στο κορυφαίο ζήτημα, εγώ πιστεύω. Θα συζητήσουν σήμερα και στο G7 τίποτα, η λιτότητα στην Ευρώπη. Σιγά να μην είναι αυτά τα οποία ακούτε για τα Brussels Group, ας πούμε, αν είναι αυτό το θέμα, αν το ΦΠΑ ή τα πλεονάσματα που θέλουν να είναι από τώρα 3,5 και λέμε όχι 0,8 ή 1, τους ενδιαφέρει τόσο πολύ για την ελληνική οικονομία, η οποία είναι το τόσο της οικονομίας της Ευρώπης. Έχουν 9,63 χρέη, οι 5 ισχυροί της Ευρώπης, αυτοί οι οποίοι κάνουν το παιχνίδι. Και αντίστοιχα με τους Αμερικάνους τώρα διαγωνίζονται. Πέρα από αυτό, το ζήτημα για μας δεν έχει να κάνει με τη γενικότητα της λιτότητας στην Ευρώπη. Αντιληφθήκατε το ζήτημα εσείς για μας έχει να κάνει με το ad hoc το δικό μας, το οποίο Στάι αφορά το ότι εμείς είμαστε οι κολλημένοι στον τοίχο. Λόγω της παντελούς έλλειψης ρευστότητας, την οποία δυστυχώς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κολλημένοι στον τοίχο. Αφήστε την ιστορία να το γράψει. Έτσι, είδατε προχθές τι έγινε στην Ισπανία και το ποιοι θα έρθουν σε δύσκολη θέση και ποιοι είναι σε δύσκολη θέση. Δεν είναι έτσι. Μίλησα για τη ρευστότητά μας. Το ξέρω, δεν μίλησα για άλλο πράγμα. Εμείς δεν κολλάμε στον τοίχο ποτέ με τίποτα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παραδείγματος χάρη, θυμάστε ότι και από την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρχε ένα στρατήγημα για το πώς θα έβγαινε εκτός όταν τέλειωνε το πρόγραμμά του και από εμάς πράγματι λέγαμε το καλοκαίρι στη Μεγάλη Συμφωνία
να βγει έξω από την συζήτηση. Από πού έχετε αυτή την αισιοδοξία ότι έχουμε συμφωνία? Λοιπόν, αυτούς τους ξαναβάλουν πάλι. Από τη στιγμή που περιγράφεται όλη αυτή την επιθετική στάση. Αυτοί είχαν κάνει, ξέρετε, ένα μικρό λάθος. Γιατί είμαστε και αισιόδοξοι ταυτόχρονα. Ένα μικρό λάθος στον πολλαπλασιαστή. Και από 3,5% ύφεση από το 2011-2014 πήγαμε στο 26. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έρχονται τώρα από το Δούνο του και λένε τα επιπλέον τα οποία βάζουν στο τραπέζι, είχαν κάνει αυτά τέλος τα πάντων, πράγματα. Από πού την αντλείτε την αισιοδοξία ότι έχουμε συμφωνία? Από το ρεαλισμό και από τη λογική η οποία πάντοτε σε τελευταία ανάλυση έρχεται να γεφυρώσει καταστάσεις, διότι αυτή η Ήπειρος, κυρία Στάη, έχει υποστεί πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε έχει υποστεί πάρα πολλά από κορυφαία λάθη τα οποία έχουν γίνει και από την πλευρά της Γερμανίας. Πάντως, αισιοδοξείτε ότι θα αλλάξει όλο αυτό το κλίμα που περιγράφετε τις επόμενες 5-6 μέρες? Ναι, διότι στο χαρτί, στις 20 ή στις πόσες σελίδες είναι ανάλογα με το τι διάστημα βάζει καθένας στο κομπιούτερ, καταλάβατε. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερο. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ότι μπορεί να είναι θέμα διαστήματος από το κομπιούτερ. Ακριβώς, ναι, στις 20 σελίδες ή τις όποιες άλλες υπάρχουν πάνω στο σύνολο των θεμάτων. Ναι. Τα οποία έχουν τεθεί, έχουν οριοθετηθεί οι συμφωνίες και οι ορισμένες διαφωνίες, οι οποίες ήταν γνωστές εξ αρχής και στις οποίες δεν μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα. Κύριε Κακλαμάνη, εσείς χάρη στα εργασιακά μισθού, συντάξεις και τέτοια, γνωρίζαν εξ υπαρχής ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία γεφύρωση. Αλλά δεν νομίζω ότι γι' αυτό θα σπάσουν τη συμφωνία. Δεν το θεωρώ καθόλου πιθανό. Μάλιστα. Οπότε ο κύριος Σόιμπλε τώρα παίζει ένα παιχνίδι. Κάνει πολιτική. Κάνει πολιτική ο κύριος Σόιμπλε. Εσωτερικό και μάλιστα μπαίνοντας παίζει, στο δηλαδή. Όχι, για την Ευρώπη. Είναι απολύτως εξωτερικό. Ο κύριος Σόιμπλε έχει εδραία άποψη για το μέλλον της Ευρωζώνης, για μια πολιτική αυταρχική λύση που θα ενοποιεί τους προϋπολογισμούς και μια διαχρονική λιτότητα εντελώς αντίθετη με τα αναπτυξιακά οράματα και τις επενδυτικές. Ναι, δεν μου λέτε κάτι. Και είναι μια άλλη λογική, μια άλλη στρατηγική. Τι είπε ο κύριος Τζακ Λιού το πρωί στον κύριο Τσίπρα? Αυτό που είπα και δημόσια, κάνανε την ίδια ώρα διαρροή, ότι θα κάνουν προσπάθεια από την πλευρά τους να υπάρξει συμφωνία στη βάση μεταρρυθμίσεων που θεωρούν ότι από την πλευρά της χώρας μας θα πρέπει να υπάρξουν και στη βάση ενός ρεαλισμού που στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Ναι, εκεί ελπίζετε ότι θα υπάρξει μια παρέμβαση? Είμαστε από σίγουρο. Την πλευρά των Αμερικανών. Το έχουν ήδη διαρρεύσει ότι θα το κάνουν. Ναι, αλλά έχουν κάνει ήδη παρεμβάσεις, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνουν στην ελληνική κυβέρνηση και στο LSE σήμερα ή χτες, ο κύριος Τζακ Λιού είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει επώδυνες παρεμβάσεις και ότι δεν έχουμε προχωρήσει. Τα ίδια που λέει και ο κύριος Σόιμπλε δηλαδή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται και σε αυτή τη συμφωνία δεν είναι ούτε το σύνολο, ούτε ο πυρήνας του προγράμματός μας. Απλώς δεν είναι αντίθετα, απλώς δεν το ακυρώνουν, απλώς δεν το ολοκληρώνουν. Και με αυτή την έννοια και για μας, ό,τι και αν υπογράψουμε, επώδυνο. Εγώ παρακολουθούσα τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Θα είναι επώδυνα έτσι κι αλλιώς λέτε. Έτσι κι αλλιώς ορισμένα πράγματα και αυτό. Ποια θα είναι τα επώδυνα? Παραδείγματος χάρη κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, εμείς δεν ήταν στην αντίληψή μας. Πήραμε έτοιμους φακέλους με ιδιωτικοποιήσεις που είχαν προχωρήσει και αυτή τη στιγμή δεχτήκαμε ότι κάποιες εξ αυτών και μάλιστα βασικές. Το πιθανότατο είναι να ολοκληρωθούν. Για μας υπόδεινο είναι αυτό. Δεν το θέλαμε. Αυτή... Έτσι δεν είναι. Και ήταν και ένας από τους λόγους, αν θέλετε, που θέλαμε να πέσει η κυβέρνηση προηγούμενη. Διότι αν φτάναμε μέχρι το 2016 δεν θα είχε μείνει τίποτα. Αυτό είναι το επόμενο. Δηλαδή, σώσαμε νερά, σώσαμε κάτι άλλο. Ελπίζω να σωθούν κι άλλα. Δηλαδή, για ένα-ένα θα μπορούσα να σας πω. Λίμνες και ποτάμια. Ποιο είναι το επόδεινο και το λιγότερο επόδεινο, έτσι δεν είναι? Το ζήτημα του ΦΠΑ, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται και επανέρχεται με μια τεράστια ποικιλία εκδοχών. Το χτεσινό επεισόδιο ήταν αυτό που όλοι ζήσαμε, ότι ο κύριος Βαρουφάκης μίλησε για φορολόγηση των αναλήψεων από τα ATM. Κυρία Στάη, πρέπει να δούμε την τελική συμφωνία. Εμείς γνωρίζουμε, εγώ γνωρίζω, εγκύρως νομίζω, ότι η τελική συμφωνία για το ΦΠΑ θα αναδιανέμει. Δηλαδή θα φέρνει τρόφιμα πιο χαμηλά για τις λαϊκές οικογένειες κτλ. Το συνολικό ποσό το οποίο θα βγαίνει θα είναι προφανώς μεγαλύτερο. Μα δεν το ΦΠΑ δεν πάει σε οικογένειες, πάει σε προϊόντα. Ναι, για των προϊόντων. Δηλαδή... Θέλω να πω ότι δεν είναι και η εστίαση και τα τρόφιμα. Θα τα δούμε αναλυτικά, αλλά πρέπει να πάμε. Η διάθεσή μας δηλαδή και στο χαρτί έχουμε αναδιαναμητικού τύπου υπολογισμού. Για να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι έχει να μας πει ο Θάνος ο Δημάδης, μια που στο παιχνίδι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.